είναι ότι όσο πλησίαζε το τέλος, η ομάδα που είναι το φαβορί νιώθηκε την πίεση και η πίεση ήταν ακόμα μεγαλύτερη γιατί ήρθε ανατροπή πολύ μεγάλη. Οπότε η πίεση έγινε πολύ μεγαλύτερη για τη ΣΕΚΑ. Και απ' την άλλη, τι να πω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτό που έγινε σήμερα στο γήπεδο. Είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Εδώ είναι η τελευταία φάση από την επαναφορά από το out. Είναι πολύ, πολύ σοφή η κίνηση του Σπανούλη που θα μπορούσε να πάει σε ένα δύσκολο σουτ μετά τη διείσδυση. Πασάρει στον Πρίτεζη και να πούμε και για τον Πρίτεζη κάτι, γιατί είναι το παιδί που ουσιαστικά... Εδώ, με αυτό το καλάθι. Ακριβώς το καλάθι είναι ο μοναδικός παίκτης που προήρθε, που πήγε σε μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και αυτή τη στιγμή δικαιώνεται μετά από... Γεννημένος Ολυμπιακός. Γεννημένος Ολυμπιακός. Είναι παιδί αυτής της ομάδας. Που με συγκλονιστική σεζόν φέτος και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε πει για τους Σπανούλη, έχουμε πει για τους υπόλοιπους που έχεις για τα και νέα παιδιά. Αυτό συναισθημάτων, η απόλυτη απογοήτευση για έναν μέγκα στάρ όπως ο Αντρέι Κυριλέκο, ο πολυτιμότερος φέτος της Ευρωλίγκας. Η ΤΣΚΑ αυτοκτόνησε κατά την άποψή μου. Για τον Παπα-Νικολάου, τι να πούμε για τον Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το τελικό έχοντας τον Άντι στους 7 πόντους, τον Σπανούλη στους 15, τον Γκέσελ στους 3, τον Πρίτεζη στους 12, αλλά με το καλάθι που πέτυχε στην εκνοή ατόφιο χρυσάφι που έδωσε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό, το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, τον Παπα-Νικολάου στους 18, τον Μάτζαρ στους 3 και τον Λούκα στους 4. Ο Παπα-Νικολάου είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού σε ένα τελικό της Ευρωλίγκας. 22 χρονών. Ο Ολυμπιακός επενδύει σε αυτά τα νέα παιδιά και ο Ηλίας Ζούρος έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση νωρίτερα, διότι βλέπει ότι αυτά τα παιδιά θα στελεχώσουν την επόμενη εθνική ανδρών. Το ρώτησα και στον Ηλία Ζούρο. Ήταν θέλημα Θεού, ε. Εντάξει, ήταν θέλημα Θεού. Νομίζω πολλά πράγματα που έγιναν φέτος στη σεζόν ήταν θέλημα Θεού. Γιατί ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει ρεβάνς και από τη Σιένα που αποκλείστηκε πέρυσι στο τόφι, στα play-offs και από την Μπαρτσελόνα προχθές στον ημιτελικό για παλιά